Φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Κηφισιάς, τον κύριο Νίκο Κούστα, coach, πρώτη μέρα προετοιμασίας. Μεγάλες υψηλές φιλοδοξίες για την Κηφισιά. Ένα σχόλιο για την πρώτη μέρα προετοιμασίας μετά από αρκετό καιρό λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και τους στόχους που θέτει η ομάδα σας για τη νέα χρονιά που, αν μη τι άλλο, είναι πρωταγωνιστική. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία για όλες τις ομάδες και όλους τους αθλητές που ξεκινάνε τη φετινή περίοδο. Μια αρκετά δύσκολη περίοδος φετινή, γιατί όπως είπες και εσύ, προερχόμαστε από τον κορονοϊό, από την καραντίνα, από όλα αυτά που μας έχουν φέρει σε μια περίεργη κατάσταση, μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα την προετοιμασία μας με πολλά όνειρα, πολλές φιλοδοξίες, γιατί κακά τα ψέματα η ομάδα έχει θέσει ξεκάθαρα το στόχο της, όπου είναι ο πρωταθλητισμός. Ο στόχος είναι η ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό, να πρωταγωνιστήσει. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και προετοιμαζόμαστε για αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά που έρχεται. Coach, σε όποιον όμιλο και να συμμετέχετε, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι πολύ δύσκολο. Τα παιχνίδια πηγαίνουν στις λεπτομέρειες. Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει η Κηφισιά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εκτός από τη διάρκεια που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, για να καταφέρει να κερδίσει το εισιτήριο της ανόδου? Εντάξει, εμείς προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και από άψη προγραμματισμού, ρόστερ, προπονητικού team και από άψη προπόνησης και δουλειάς, έτσι ώστε σε όποιον όμιλο και αν είμαστε, η ομάδα να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη γι' αυτό. Όπως είπες, σε όποιον όμιλο και αν είμαστε, όλα τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια, οι διαφορές είναι μικρές έτσι κι αλλιώς. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να περάσουμε στην ομάδα μας είναι η αγωνιστική σταθερότητα, κάτι το οποίο δεν το είχαμε πέρσι, είχαμε αρκετά ξεκαμπανεβάσματα. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα μας πρέπει να παρουσιαστεί σε όλα αυτά τα στοιχεία που θα δουλέψουμε, τα τεχνικά, τα τακτικά, να έχει μια σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του αθλήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Μιλώνη, μας είπε ότι εφόσον παρουσιαστεί ποδοσφαιριστής που μπορεί να ενταχθεί στο ρόστερ βάσει των ικανοτήτων, θα αποκτηθεί. Εσείς θεωρείτε ότι χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη κίνηση στο ρόστερ σας? Κοιτάξτε, η ομάδα έχει ενισχυθεί. Καταρχάς, έχουν μείνει από πέρσι ένας πολύ καλός κορμός, εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, και έχουν αποκτηθεί επίσης πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση, δεν υπάρχει τίποτα που να ζητήσαμε και να μην το πραγματοποιήσει. Μας έχει σταθεί στο απόλυτο. Εννοείται ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αν δούμε ότι και προκύψει κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει στη λειτουργία γενικότερα, θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Προσωπικά θα πω όμως ότι θεωρώ ότι η ομάδα έχει ένα πλήρες ρόστερ. Σε κάθε θέση υπάρχουν δύο πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Μόνο αν παρουσιαστεί και προκύψει κάτι εξαιρετικό, ίσως το σκεφτούμε διαφορετικά. Πρωταθλητισμός στη ΓΑΜΑ Εθνική για τον Νίκο Κούστα, πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, coach. Είναι μια καινούργια πρόκληση για εσάς? Ναι, όντως, πρώτη φορά βρίσκομαι σε ένα σωματείο που μου προσφέρει όλα αυτά τα οποία μου προσφέρει η Κηφισιά. Είναι και για μένα κάτι πρωτόγνωρο, αν και θα πω ότι στη ΓΑΜΑ Εθνική που πέφτουν οι μισές ομάδες, έτσι και αλλιώς πρωταθλητισμό κάνεις για να μην πέσεις και έχεις κάθε Κυριακή την πίεση. Αλλά όντως αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μένα, στην ποδοσφαιρική μου σταδιοδρομία και ζωή, είναι κάτι πρωτόγνωρο και νιώθω πάρα πάρα πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το σωματείο, με όλα αυτά που μου προσφέρει. Όσον αφορά το πρόγραμμα της προετοιμασίας, coach, θα πρέπει να ακολουθήσετε κάποιο ειδικό πρόγραμμα, και το λέω αυτό διότι οι παίχτες έχουν μεγάλη εποχή. Ναι, εμείς βρισκόμαστε στην Κηφισιά, το οποίο, όπως είπα και πριν, μας προσφέρει τα πάντα. Οπότε εμείς, με το που τελείωσε η καραντίνα του κορονοϊού, ξεκινήσαμε καθημερινές προπονήσεις, δηλαδή για 1,5 μήνα κάναμε, ας πούμε, μεταβατική περίοδο. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η περίοδος μετά τον κορονοϊό, γιατί ξαναλέω είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό. Αλλά για 1,5 μήνα κάναμε καθημερινές προπονήσεις. Και ακόμα και τα παιδιά που είχαμε κλείσει ή που ήταν επαρχία και δεν μπορούσαν να το ακολουθήσουν, είχαν πρόγραμμα το οποίο το ενημέρωναν καθημερινά στο γυμναστή και το έφταναν σε εφαρμογή. Οπότε και σήμερα που κάναμε τα εργομετρικά, η πρώτη εικόνα που έχουμε τα εργομετρικά είναι εξαιρετική για τα δεδομένα της εποχής. Οπότε δεν μας φοβίζει κάτι, γιατί προνοήσαμε και δουλέψαμε πολύ καλά στη μεταβατική περίοδο. Το μήνυμά σας για το νέο πρωτάθλημα, όχι μόνο για την ομάδα, για τον φιλάθλο κόσμο της ομάδας, αλλά γενικότερα για τον κόσμο της ΓΑΜΑ Εθνικής που παρακολουθεί το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια? Εύχομαι πραγματικά υγεία σε όλο τον κόσμο, το είπα και στην αρχή, και στις ομάδες, στους αθλητές, στους παράγοντες, στους φιλάθλους.
και να απολαύσουν ένα ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα από αυτό που έγινε πέρσι, πρόπερσι, τα τελευταία χρόνια, γιατί θέλουμε να εξελισσόμαστε όλοι, θέλουμε να βελτιωνόμαστε όλοι. Οπότε ευχή μου είναι να το απολαύσουν όλοι αυτό που θα δουν, γιατί οι ομάδες είναι αρκετά ανταγωνιστικές και βλέπουμε ότι παρόλο αυτά που ακούγονται ότι μετά τον κορονοϊό οι ομάδες δεν θα ενισχυθούν ή θα έχουν προβλήματα, βλέπουμε ότι και φέτος όλες οι ομάδες οργανώνονται καλά, σωστά, και νομίζω ότι το επίπεδο θα είναι επίσης ψηλό και θεωρώ ότι θα είναι και ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν. Να είστε καλά, κότσο. Να είστε καλά.